Στην ενημέρωση του Υπουργείου για τον κορονοϊό, ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, γνωστοποίησε το πώ θα γίνονται οι μετακινήσει με πλοία και αεροπλάνα. Ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε τι λεπτομέρειε σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τι ακτοπλοϊκέ μεταφορέ. Πρώτον, στα επιβατηγά. Στα επιβατηγά ε και οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές καθώς και τον υπολληνική σημαία διεθνών πλοών η οδηγία θα έχουν εφαρμογή από τις 18 .5. μέχρι τις 15 Έκτου από τη Δευτέρα δηλαδή έως και τα μέσα Ιουνίου μέχρι τότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση που αφορούν στον καθορισμό του μεγίστου αριθμού των μετακινούμενων επιβατών στο 50% του συνολικού αριθμού επιβατών που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου ή στο 55% αν διατίθεται καμπίνες στη θερμομέτρηση και τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατάσταση υγεία πριν την επιβίβαση στο πλοίο και τη διατήρησή του με μέρημα τη ακτοπλοϊκή εταιρεία. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Τη διατήρηση απόσταση 1,5 μέτρου κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλου του χώρου κίνηση μέσα στο πλοίο. Τη χρήση κάθε καμπίνα από ένα άτομο εκτός αν πρόκειται για οικογένεια, συγγενείς δηλαδή πρώτου βαθμού, οπότε μπορούν να είναι έως τέσσερα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες με το συνοδό τους. Τη χρήση μάσκας συνιστάται η φασμάτινη από επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Την ειδική διάταξη των επιβατών σε αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατηλημένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρό και πίσω. Τη θερμομέτρηση και την υποβολή ειδική δήλωση υγεία πριν την αναχώρηση για του επιβάτε πλοίων διεθνών πλοών στι γραμμέ Ελλάδο-Ιταλία. Την ενημέρωση των επιβατών για τα μέτρα με έντυπο φυλάδιο του ΕΟΔΗ, καθώ και με ενημερωτικά σπότ και ηχητικά μηνύματα. Την ειδική εκπαίδευση των πληρωμάτων. Την εφαρμογή κανόνων ατομική υγιεινή και προστασία και την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε διάφορα σημεία του πλοίου. Την καθαριότητα και την απολύμανση των πλοίων. Τον αερισμό και τον κλεισματισμό των πλοίων. Την διαχείριση ύποπτου περιστατικού από μόνο σε ειδικό χώρο αποβίβαση στο επόμενο λιμάνι, το οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχείρισή του και χνηλάτιση των επαφών του. Και τέλο, στου κανόνε λειτουργία των σημείων εξυπηρέτηση επιβατών, δηλαδή στα μπαρ, στα εστιατόρια και στι τραπεζαρίε. Με στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία του COVID-19, η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία ανακοίνωσε συγκεκριμένε αεροπορικέ οδηγίε. Πρώτον, επεκτείνεται μέχρι τι 31 Μαου του 2020. Τα μεσάνυχτα η αναστολή όλων των πτήσεων μεταφοράς επιβατών από και προς την Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Δεύτερον, παρατήρητο στις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τρίτον, η απαγόρευση όλων των πτήσεων προς την ελληνική επικράτεια όσον αφορά την Τουρκία επεκτείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα. Τέταρτον, επιτρέπονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενζέλος οι αφήξεις αναχωρήσεις των διεθνών πτήσεων και η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία ισχύει στις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα. Και τέλος παραμένει σε ισχύ ως στις 31 Μαΐου του 2020 και τα μεσάνυχτα, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών.